Κυρία Κεγκέρογλου, διαβάζω εδώ μία δική σας ερώτηση για την στήριξη των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης. Βεβαίως, αν δεν απατώμε, δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα θέλαμε δύο λόγια καταρχήν γι' αυτό. Να ξεκινήσω από το γεγονός που αναδείχθηκε μέσα από την πανδημία. Ναι, βεβαίως. Ο κρίσιμος δηλαδή και σημαντικός ρόλος των μέσων επικοινωνίας της περιφέρειας και κατ' επέκταση των τοπικών μέσων στην ενημέρωση των πολιτών, που πραγματικά άμεσα, έγκυρα πληροφορεί τους πολίτες για αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν ή για αυτά τα οποία ζητούν οι πολίτες να πληροφορήσει την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Είναι ένα σημαντικός και κρίσιμος ρόλος, αμφίδρομης θα έλεγα, πληροφόρησης και προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων και προς τους πολίτες. Mm-hmm. Αυτό το ρόλο λοιπόν των μέσων που αναδείχθηκε μέσα στην πανδημία θα πρέπει να τον διαφυλάξουμε και να τον ενισχύσουμε, γιατί τα περιφερειακά μέσα έχουν το 1/3 της τηλεθέασης, ακροαματικότητας και με όποια διαδικασία μέτρησης και αν το κάνουμε, το 1/3 τουλάχιστον της παρέμβασης από τα συνολικά, σε κάθε περιοχή. Έχουμε λοιπόν ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί και από την πλευρά των εφημερίδων και από την πλευρά των τηλεοράσεων και από την πλευρά των ραδιοφώνων, των περιφερειακών πάντα αναφέρομαι, για τα οποία ζητούμε λύσεις. Για τις περιφερειακές εφημερίδες να σας πω, υπάρχει το μεγάλο έλλειμμα της επικαιροποίησης του Μητρώου. Δεν υπάρχει επικαιροποιημένο Μητρώ ποιες είναι οι εφημερίδες. Για τις τηλεοράσεις. Υπάρχει το ζήτημα τώρα το επίγον που έχει να κάνει με το ενίκιο της Ντίτζεα, που δεν έχει δοθεί ακόμα παράταση. Σωστά. Για την δυνατότητα του 50%. Υπάρχουν πολλά ζητήματα θεσμικά, όχι μόνο οικονομικά, πολλά θεσμικά ζητήματα που πρέπει να δει η κυβέρνηση. Η επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας. Τα θέματα της περφορολόγησης. Αυτά θέτουμε και ζητούμε από την κυβέρνηση να τα δει. Η συζήτηση είναι την Παρασκευή της επικαιρής ερώτησης. Θα έρθει ο κύριος Πέτσας να μας απαντήσει για αυτά τα θέματα. Ναι. Βεβαίως, κύριε Κεγκέρογλου, δυστυχώς υπάρχει αυτή η διάκριση μεταξύ περιφερειακών μέσων και των πανελληνίων. Κάτι το οποίο το διαπιστώνουμε μέχρι και τώρα. 20 εκατομμύρια δόθηκαν για την πληροφόρηση ενημέρωση COVID και μόνο το 2% πήγε στα περιφερειακά μέσα. Ναι. Δεν είναι τα περιφερειακά μέσα τρίτης και τέταρτης κατηγορίας. Όπως σας είπα, έχουν το 1/3 της πληροφόρησης. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Άρα λοιπόν θα έπρεπε το 1/3 της χρηματοδότησης αναλογικά να έχει πάει στα περιφερειακά μέσα. Δεν πήγε. Εμείς έχουμε προτείνει την εφαρμογή του νόμου που είναι από το 1997 κιόλας. Ότι το 30% της κρατικής χρηματοδότησης ή της κρατικής διαφήμισης γενικότερα, της δαπάνης για κρατική διαφήμιση, πρέπει να πηγαίνει στα περιφερειακά και τοπικά μέσα. Αυτό το λέει νόμος. Και πρέπει να τηρείται. Και βεβαίως, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων, την ακροαματικότητα, την τηλεθέαση, την επισκεψιμότητα για τα site και την κυκλοφορία της εφημερίδας, να έχουμε την ανάλογη. Μια δίκαιη κατανομή, λέτε. Με διαφανείς κανόνες. Αυτό είναι το κριτήριό μας. Να υπάρχουν κανόνες και με διαφάνεια να τηρούνται, να μπορεί να το ελέγξει ο καθένας. Έτσι δεν θα έχουμε ούτε γκρίζες ζώνες, αλλά ούτε σκοπιμότητες. Και νομίζω ότι αυτό, εάν ρωτήσουμε και ένα κεντρικό μέσο ευθέως, δεν θα μπορεί να αρνηθεί μια τέτοια διαδικασία. Γιατί θα το βρει μπροστά του το κεντρικό μέσο. Στη συνέχεια δώσανε και 2 εκατομμύρια συμπληρωματική χρηματοδότηση πρόσφατα. Ούτε κανείς έμαθε που πήγε. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολλά τα ερωτήματα. Για να δούμε λοιπόν τι θα απαντήσει και από την πλευρά του ο κύριος Πέτσας. Αυτό συνδέεται και με τους πολίτες. Περιμένω. Συνδέεται με τους πολίτες. Δεν είναι δεύτερης κατηγορίας οι πολίτες της ελληνικής περιφέρειας. Έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κεγκέρογλου.